Ναι. Λοιπόν, είμαστε περίπου στον 5ο αιώνα π.Χ. και πιο πριν, 6ο, 7ο, Πυθαγόρας. Τι είναι η μουσική? Η μουσική είναι, μάλλον η αρμονία στη μουσική σχετίζεται με το πώς, τη φυσική του ήχου, δηλαδή πώς οι νότες, όταν πάλλονται κάποιες χορδές, αυτές οι χορδές έχουν συγκεκριμένα μήκη. Άρα έχουμε μαθηματικά ποια είναι η αναλογία των χορδών μεταξύ τους, ώστε να έχουμε έντυπους ήχους. Jump cut, 1ος αιώνας μετά Χριστό, Βιτρούβιος. Εξηγεί τι είναι καλή αρχιτεκτονική. Εξηγεί ότι επίσης ένα κομμάτι αυτού που λέμε καλή αρχιτεκτονική είναι αρμονική αρχιτεκτονική. Λογικό είναι όταν η μουσική διδάσκεται μαζί με την αστρονομία και τα μαθηματικά που εξηγούν όλο τον περίγυρο κόσμο και το μάκρο κόσμο και το μικρό κόσμο. Λογικό είναι αρχιτέκτονες όταν θέλουν να θεσπίσουν έναν λόγο γύρω από το τι είναι αρχιτεκτονική να κάνουν αυτή την αναλογία με τη μουσική ή με την αρμονία της. Και με αυτόν τον τρόπο να σκέφτονται ότι όπως η μουσική χρειάζεται σωστά μαθηματικές αναλογίες μεταξύ των χορδών, αντίστοιχα, στο χώρο θα πρέπει να έχεις αναλογίες, ας πούμε, του μήκους με του πλάτους, ας το πω έτσι, που να δίνουν αντίστοιχα αποτελέσματα. Και εκείνη την περίοδο ο Βιτρούβιος λέει ότι κάθε ρυθμός, ο ρωμαϊκός, ο δωρικός, έχουν συγκεκριμένες αναλογίες μεταξύ τους. Άρα, σκέφτεσαι με κάποιο τρόπο, δημιουργεί ένα ρυθμό, ο οποίος ουσιαστικά σχετίζεται πολύ εσωτερικά με τη μουσική, γιατί υπάρχει εκείνη την περίοδο στη σκέψη. Jump cut, αναγέννηση. Ξανανακαλύπτουμε όλα τα γραπτά περί μουσικής, ανακαλύπτουμε ξανά το Βιτρούβιο. Ο Αλμπέρτι λέει, παιδιά, η σωστή αρχιτεκτονική, η αρμονική αρχιτεκτονική σχετίζεται απαραίτητα με τις αναλογίες. Φτάνουμε στο διαφωτισμό, αυτά όλα τίθονται υπό αμφισβήτηση. Τι μας λες τώρα, όλα αυτά τα μεταφυσικά δεν υπάρχουν, υπάρχει ο καθαρός λόγος, υπάρχει σχέση με αυτό που ακούμε με το αυτί μας. Άλλο ακούμε, άλλο βλέπουμε. Η αρχιτεκτονική δεν έχει τους ίδιους όρους, άρα σταδιακά αυτό αρχίζει το αφήγημα και μπαίνει στην άκρη. Ξανανακαλύπτεται στις αρχές του 20ου, 19ου, τέλη 19ου, αρχές 20ου με το γερμανικό ιδεαλισμό που αρχίζουν ξανά να ξαναβλέπουν λίγο τα πράγματα. Μεταφυσική, Ματίλα Γκίκα που λέει ότι χρυσή τομή υπάρχει παντού, οι αριθμοί είναι ουσιαστικά αυτοί που ορίζουν τη φύση και το όμορφο κτλ. Και εμφανιζόμαστε τώρα στον 20ο αιώνα, Le Corbusier που κάνει το αντίστοιχο, που λέει να το μόντουλο, να οι σωστές αναλογίες, να φτιάξουμε τον κόσμο όπου διέπεται με χρυσή τομή, να τα φτιάξουμε όλα σωστά και να που ξανά έχεις φτάνει στο Παρίσι και λέει ψάχνει να βρει δουλειά και φτάνει στο Le Corbusier, δουλεύει ως πολιτικός μηχανικός και εκεί αρχίζει και παίρνει κάπως τα πάνω του και του δίνει ο Le Corbusier τη δυνατότητα να σχεδιάσει κάποια πράγματα ως αρχιτέκτονας πλέον. Και ο Ξενάκη σε προβλήματα αρχιτεκτονικής τύπου πώς θα θέσουμε τα παράθυρα σε μια όψη, πώς θα διαιρέσουμε ουσιαστικά μια ευθεία γραμμή σε τμήματα. Αυτή είναι η ερώτηση. Έτσι. Εκεί σε αυτό το αρχιτεκτονικό πρόβλημα, παύλα αρχιτεκτονικό, ξέρεις, απαντάει μουσικά. Λέει, θα φέρω αυτό που φέρνω από τη μουσική. Εκείνη την περίοδο αυτός, εκείνη την περίοδο προσπαθεί να κάνει μουσική με έναν άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας μαθηματικά και προσπαθεί να πάει κόντρα λιγάκι σε αυτό που υπάρχει εκείνη την περίοδο και που είναι η συριακή μουσική. Η συριακή είναι διάφορες νότες τυχαίες, οι οποίες με κάποιο τρόπο δημιουργούν ένα σύνολο. Με ο Ξενάκης αντί να έχουμε τυχαίες νότες, που αυτό σχετίζεται λιγάκι με το πώς ακούει ο συνθέτης και με ένα έτσι, πολύ μη λογικό τρόπο, να χρησιμοποιήσουμε μαθηματικά για να δημιουργήσουμε αυτό το τυχαίο. Άρα βάζει μέσα πιθανότητες, ορισμό μαθηματοτήτων, βάζει πράγματα που είναι τελείως καινούργια στη μουσική. Και αυτό το τελείως καινούργιο σε σχέση με το τυχαίο το φέρνει και στην αρχιτεκτονική. Άρα τα παράθυρα, αντί να τα βάλουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο επανάληψης, ένα παράθυρο, μετά από λίγο άλλο ένα δεύτερο και μετά από δύο μέτρα άλλο ένα τρίτο, θα φέρω διαφορετικού μήκους παράθυρα, θα τον τρελάνω τον παράθυρα,
Έτσι, θα του βάλω ένα με 3 μέτρα, ένα με 2,5 και ένα με 4,25 και δεν θα τα βάλω με τη σειρά σε ίσες αποστάσεις. Θα τα βάλω με έναν τρόπο που να θυμίζει την πύκνωση και την αραίωση στη μουσική. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί ένα τελείως καινούριο ρυθμό. Στο πω τώρα έτσι πολύ τελείως. Άρα μπαίνουν τα μαθηματικά με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο και ενώνεται όλη αυτή η παράδοση που σου εξήγησα τώρα με έναν στον 20ο αιώνα, όπου πλέον η φυσική της και τα μαθηματικά της είναι αυτό της σχετικότητας, που δεν έχεις έναν παρατηρητή, μάλλον που ο παρατηρητής δημιουργεί το χρόνο, ο παρατηρητής δημιουργεί το πώς βλέπεις τα πράγματα και το κάθε σύστημά του, οπότε δημιουργείς ένας ρυθμός στην αρχιτεκτονική τελείως καινούριος, που αυτός μετά αρχίζει και αλλάζει με άλλα πράγματα, αλλά να τους ο ρυθμός που είναι και δεν είναι ο ίδιος με τη μουσική. Η βασική του αρχή είναι η ίδια. Είναι το πώς τέμνεις ένα χωρικό, ένα χώρο ή ένα χρόνο σε τμήματα. Ναι. Και τι σχέση έχουν αυτά τα τμήματα μεταξύ. Όπως το ποίημα, για παράδειγμα. Αντίστοιχα, τι είναι ρυθμός. Είναι οι σχέσεις που έχουν τα μέτρα μεταξύ τους, δεν είναι. Πώς δηλαδή εσύ όταν μιλάς, οι λέξεις οι από πάνω με τις από κάτω σχετίζονται με κάποιο τρόπο. Ναι.